Στη γραμμή μας είναι η κυρία Άννα, 49 ετών, που σας είπα και πριν ότι έχει μια πολύ δύσκολη ιστορία. Γεια σας, κυρία Άννα μου. Πόσο τι κάνετε, είναι? 49. Λες να έχει και μυαλό. Θα δούμε, θα δούμε. Κυρία Άννα μου. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ, προσπαθώ. Ωραία. Τι να κάνω. Χαίρομαι που θα μιλήσουμε σήμερα μαζί και θα με ακούσει και η κυρία Μεϊμαρίδη, που τη θεωρώ πολύ σπουδαία γυναίκα. Α, και πολύ. Μ' αρέσει που δεν είναι και απόλυτη σε όλα τα ευχαριστώ. Θέματα. Ευχαριστώ. Γιατί πολλές φορές ακούω κυρίες να τηλεφωνούν και να κατακρίνουν άλλες γυναίκες. Mm. Αλλά βέβαια, όπως λέει και η παροιμία, όποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρει. Ναι. Και είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, εγώ αποφάσισα να σας μιλήσω ειλικρινά, να ανοίξω την καρδιά μου, γιατί μόνο έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσετε να με βοηθήσετε. Κατερίνα μου, εγώ έχω χωρίσει εδώ και χρόνια. Η κόρη μου όταν χώρισα ήταν 12 χρονών. Ο πρώην άντρας μου έφτιαξε για δεύτερη φορά τη ζωή του, προχώρησε δηλαδή. Δεν μπόρεσα να το χωνέψω αυτό, είχα πληγωθεί πολύ. Είχα και την κόρη μου που ήταν πάντα με το μέρος του μπαμπά της. Αν και ήξερε ότι εκείνος, ας πούμε, ήταν γυναικάς, δηλαδή το καταλάβαινε το παιδί. Ότι αυτός ήταν και ο λόγος που διαταρρεσόταν ο γάμος μας και δεν τα πηγαίναμε μιλάμε καλά. Μιλάμε για τον άντρα σας τώρα. Ναι. Ναι. Όμως, επειδή του είχε υπερβολική αγάπη, δεν τον είδε ποτέ σαν εχθρό. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ πολλές φορές έβγαζα πικρία συνεχώς εναντίον του, γιατί δεν μπόρεσα να ξεπεράσω το χωρισμό και το γεγονός ότι μ' άφησε ναι. για κάποια άλλη γυναίκα. Είχε βέβαια και πολλές πριν καταλήξει να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Εκείνος λοιπόν, όπως σας έλεγα, μετά από διάφορες περιπέτειες που είχε πριν 6 χρόνια, καταστάλαξε με μια χωρισμένη και εκείνη η γυναίκα που είχε και ένα γιο από τον προηγούμενο γάμο. Και δυστυχώς πριν 2 χρόνια παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο. Α, δυστυχώς. Μιλάμε πάντα για τον πρώην άντρα σας. Ναι, βεβαίως. Ο πρώην άντρας μου είναι 65 χρονών και εκείνη στα 58. Mm-hmm. Νομίζω βέβαια ότι εδώ αρχίζει ουσιαστικά το θέμα. Ναι. Η κόρη μου τώρα είναι 29, για να σας δώσω να καταλάβετε. Την είχε γνωρίσει αυτή την κυρία στο παρελθόν, πριν το γάμο τους δηλαδή. Αλλά εγώ είχα φροντίσει να μην έχει πολλά μαζί της. Δεν την άφηνα. Αλλά τελικά την γνώρισε πιο καλά, γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα. Αυτή λοιπόν η κυρία έχει και ένα γιο. Mm. Και λίγο πριν το γάμο του πρώην άντρα μου, τέλος πάντων, η κόρη μου, Κατερίνα μου, ναι. άρχισε μια ιστορία με το γιο της μητριάς, να το πούμε έτσι. Ερωτεύτηκε το γιο της μητριάς της. Όμως το πρόβλημα είναι ότι το παιδί είναι παντρεμένο και είναι 35 χρονών και έχει φτιάξει και αυτό στη ζωή του με μια άλλη κοπέλα 31 χρονών και έχουν και ένα παιδάκι. Α. Φυσικά η κόρη μου ξέρει και τη γυναίκα του, έτσι, εννοείται. Μια κοπέλα που για μένα είναι μια χαρά. Ναι. Αλλά η κόρη μου την περνάει από 40 κύματα που λένε. Δηλαδή... Τη λέει βρωμιάρα, άδουστη, αχαήρευτη, τέλος πάντων τη βρίζει, απορώ πως τον τύλιξε και κάτι τέτοιες κακίες. Κατερίνα μου, η κόρη μου με το γιο της μητριάς έχουν παράνομη σχέση εδώ και 1,5 χρόνο. Και εκμεταλλεύεται την κόρη του πατρίου της, όπως λέει και εκείνος, γιατί έτσι μπορεί και μπαινοβγαίνει στο σπίτι τους, κάνει και παρέα και μάλιστα πολλές φορές, για να κάνει την καλή, γιατί εγώ τα λέω όπως είναι τα πράγματα, κρατάει και το παιδί τους. Έκανε λοιπόν το λάθος η κόρη μου, εγώ φυσικά δεν τα ήξερα όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή έκανε το λάθος η κόρη μου και μου τα είπε όλα πριν 2 μήνες. Γιατί δεν ήθελα να τα μάθει ο πατέρας της, τα είπε σε μένα. Υποτίθεται ότι μου τα εμπιστεύτηκε. Όταν βέβαια τα άκουσα, βγήκα από τα ρούχα μου, έβγαλε τις φωνές. Έβγαλε τις φωνές, λέω, δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Και τότε η κόρη μου εναντιώθηκε και μου είπε, κοίταξε μαμά, δεν καταλαβαίνεις, εγώ δεν είμαι η γκόμενά του. Ερωτευτήκαμε πραγματικά, δεν είμαι μια απλή περίπτωση. Και ότι σύντομα εκείνος θα αποφασίσει να το ξεκαθαρίσει, μόνο που θέλει λίγο το χρόνο του να το επεξεργαστεί. Ο γιος δηλαδή, να δει πώς θα τα φέρει, πώς θα το σερβίρει. Εγώ, Κατερίνα μου, δεν σου κρύβω ότι τα ίδια ακριβώς είχα πάθει από τον πατέρα της. Ναι. Λέω λοιπόν με το μυαλό μου,
το φτωχό μου το μυαλό. Λέω λοιπόν να πιάσω άμεσα την κοπέλα. Ποια, τη γυναίκα του αυτού. Δηλαδή. Ναι, τη γυναίκα αυτού που την ξέρω και νιώθω ότι περνάει. Δηλαδή μπορώ να την νιώσω. Ναι. Να της τα πω. Και με λίγα λόγια να της ανοίξω τα μάτια. Για να μην είναι σε άγνοια. Και φυσικά ξέρω τι θα συμβεί. Θα γίνει χαμός. Η κόρη μου δεν θέλω να καταλάβει ότι θα το κάνω, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το κάνω. Και μάλιστα αφού τα πω όλα στη γυναίκα του, θα τη συμβούλευα να μην χαλάσει το σπίτι της, να δώσει μια ευκαιρία σε αυτόν, αφού έχουν και παιδί. Αλλά καλό είναι να γνωρίζει για να προστατευτεί. Αυτός, Κατερίνα μου, υποθέτω όπως οι περισσότεροι άντρες, θα κάνει την κότα. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει κάτι για να χωρίσει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή τη γυναίκα πρέπει να τη σώσω οπωσδήποτε για να μην πάθει ό,τι έπαθα κι εγώ. Και θα έχω κι άλλο ένα όφελος. Τι. Ότι η γυναίκα αυτή θα αρχίσει να βρίζει φυσικά την κόρη μου, θα τα λέει στο πρώην άντρα μου, καρδιγορώντας τον ότι να. Τι το πάει. Ναι. Είδες τι κάνει η κόρη σου. Και πάει να χαλάσει το σπίτι του γιού σου κτλ. Εγώ σκέφτομαι ότι έτσι πρέπει να γίνει για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Μπας και χωρίσει και ο άντρας σας. Πείτε το. Θα σώσω ένα σπίτι. Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, κυρία μου, εσείς δηλαδή ουσιαστικά θέλετε να δώσετε την κόρη σας σε κάτι που σας έχει εμπιστευτεί. Λάθος αυτό που έχει κάνει η κόρη σας. Δεν το συζητάμε. Με σκοπό να χωρίσει και ο πρώην σύζυγός σας. Αυτός είναι ο στόχος σας, κυρία μου. Καλά τα λέω. Πιστεύω ότι θα διαταραχθεί πάρα πολύ η σχέση. Μα πείτε το, κυρία μου, το έχουμε καταλάβει. 4 άτομα είμαστε εδώ. Δεν είναι δυνατόν. Σιγά μη σας νοιάζει τώρα για τον άλλον που καλέ, τον απατάει. Μιλάμε ότι πάτε να θυσιάσετε την κόρη σας, που είναι με έναν ήθικο αυτό που κάνει η κόρη σας. Ποια μάνα δίνει την κόρη της, κυρία Μάρα μου, δεν κυρία ξέρω. Κυρία Άννα, μπορώ να σας υπογράψω αυτή τη στιγμή ότι όπως περνάγατε εσείς με αυτόν τον σύζυγο, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως γυναικάς, περνάει και τωρινή του σύζυγος. Δεν αλλάζουν αυτοί. Δεύτερον, η κόρη σας, αυτό το μοσχαναθρεμένο υπέροχο πλάσμα, έχει πάρα πολλά στοιχεία από τον μπαμπά. Αν ο μπαμπάς είναι γυναικάς, τότε και η κόρη τον μιμείται. Είπατε ότι ήταν περίπου 10-12 χρονών 12. Όταν χωρίσατε. Μάλιστα. Η κόρη άρχισε να νιώθει σε αυτή την πολύ δύσκολη και τρυφερή ηλικία ότι ο μπαμπάς με εγκατέλειψε για μια άλλη γυναίκα. Οπότε αυτό το παράδειγμα μιμείται και σήμερα βρίσκει άντρες που ανήκουν σε άλλες γυναίκες. Η κόρη κατά βάθος, έτσι όπως το ακούω, γιατί εγώ πρώτη φορά σας ακούω, είναι ενοχική. Και πού το καταλαβαίνουμε αυτό, για ποιο λόγο, επειδή λέει ότι η σύζυγος του γιου εδώ, που έχει και αυτό το καραϊσκάκι το μικρό το δύστιχο, είναι βρωμιάρα, άλουστη, αχαήρευτη και κάτι άλλο που δεν το πιάσα. Που σημαίνει ότι θέλω... Σε χωρίζω από μία γυναίκα η οποία είναι χάλια. Τα χάλια της. Για να μην έτσι λέει η κόρη. Δεν τα λέει για την άλλη γυναίκα του άντρα της. Τα λέει η κόρη για την γυναίκα την εραστή. Ναι, για αυτήν εραστή. Εδώ. Α, του εραστή. Δεν θέλει να έχει ενοχές ότι εγώ σε χωρίζω από μία καλή κοπέλα, διότι κατά τη δική σας μαρτυρία αυτή η κοπέλα είναι καλή. Και έχει και το δύστιχο αυτό το παιδάκι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Εντάξει. Τώρα, έρχομαι στο ζουμί. Εσύ θέλεις να κάνεις μία ανακατοσούρα, γιατί τόσα χρόνια, κυρία Άννα, δεν έχεις φτιάξει τη ζωή σου. Το καλό και το υγιές θα ήταν, έφυγε αυτός ο γυναικάς. Ουφ, γλιτώσαμε. Πάμε να βρούμε έναν άνθρωπο της προκοπής. Κάθεσαι και περιμένεις την ευκαιρία πότε θα επιτεθείς. Δεν τον έχει ξεπεράσει όμως, το λέει. Απλά το θέμα είναι ότι δεν πάει να θυσιάσει μια φίλη της, αλλά το παιδί της. Συγγνώμη, έχω πολλές γραμμές. Έπρεπε να βγάλω την πρώτη κυρία. Να την βγάλουμε, ναι. Κυρία Άννα μου, ακούστε λίγο. Πρώτα θα βγάλω μια νέα κοπέλα σε ηλικία. Είναι η Ραφαέλα και είναι μόλις 23 ετών. Παρ' όλα αυτά, θέλει να σας δώσει τη δικιά της συμβουλή. Γεια σου, Ραφαέλα μου. Ραφαέλα. Καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα, γλυκιά μου. Σε ακούμε. Καλημέρα Κατερίνα μου. Καλημέρα. Ευχαριστήρια για την εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω στην κυρία Άννα, επειδή υπήρξε μια παρόμοια περίπου ιστορία με τη μητέρα μου και τον αδελφό μου. Δηλαδή θες να μας πεις... Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θες να μας πεις την ιστορία για να καταλάβουμε. Ναι, βεβαίως. Ναι.
Λοιπόν, όταν εγώ ήμουν 9 και ο μπαμπάς μου ήταν και ο αδελφός μου ήταν 6, η μητέρα μου με τον πατέρα μου χώρισαν. Λοιπόν, ο μπαμπάς μου είναι από Γερμανία, είναι εξωτερικό. Όταν λοιπόν μετά από χρόνια αποφάσισε να γυρίσει για να γνωρίσει και εμάς που ήμασταν σε μεγάλη ηλικία, έφερε και την κόρη του που ήταν από έναν άλλο γάμο στη Γερμανία. Όταν ο αδελφός μου είδε την αδελφή του ουσιαστικά, τα έφτιαξε μαζί της. Mm-hmm. Και σε αυτή την περίπτωση μπορώ να σας πω ότι η μητέρα μου πήγε και πιάσε το πατέρα μου και έγινε ένας πανικός. Καλά, γιατί βέβαια αυτή είναι μομιξία. Είναι μομιξία, είναι άλλα, είναι αδέλφια. Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι και αυτή μητριά. Είναι. Μητριά. Είναι και αυτή μητριά του αδελφού μου. Ναι. Λέγεται ουσιαστικά μητριά. Του γιου, του αγοριού. Ναι. Δύο λεπτά. Πώς δεν είναι μομιξία. Παιδιά, δύο λεπτά. Η κόρη, η κόρη ήταν του πατέρα σου βιολογική. Ναι, βιολογική. Δεν τα έφτιαξε με την κόρη, με τη γυναίκα του πατέρα. Α, με τη γυναίκα του τα έφτιαξε. Με την κόρη, παιδιά. Εμομιξία είναι. Έχουν τον ίδιο πατέρα. Παιδιά, έχουν τον ίδιο πατέρα. Ο γιος και η κόρη είναι από Γερμανίδα, μάνα η κόρη. Και καλά τα λέει η Μάρα. Έλα, Ραφαέλα μου, συνέχισε. Αυτό που θα ήθελα να πω στην κυρία Άννα είναι να απευθυνθεί στον ίδιο της το πρώην άντρα. Για ποιο λόγο το λες αυτό? Αυτό θα το έλεγα, διότι αφού η κυρία Άννα είναι 49 ετών και έχει πει ότι έχει περάσει κι αυτή κάτι παρόμοιο με την κοπέλα της, με την ιστορία της κοπέλας της Άλλης, ναι. Καλό θα ήταν να πάει να πιάσει τον άντρα της τον πρώην και να του πει τι? Το και το, η κόρη μας είναι με τον γιο της γυναίκα σου της νυν. Θα ήταν καλό να τις μιλήσω εγώ ή θα τις μιλήσεις εσύ? Εσύ στη δική σου περίπτωση πήγες και έπιασες κανέναν από αυτούς να μιλήσεις? Πήγες, έπιασες τον αδελφό σου, τον πατέρα σου? Εγώ δεν το ήξερα γιατί σπούδαζα στην Αγγλία. Α, ήσουν άσχετη γενικώς. Ναι, όταν αυτό. Η μητέρα σου, παιδιά, αυτή είναι πολύ σοβαρή ιστορία που μας έχεις πει τώρα. Όταν η μητέρα σου έπιασε τον μπαμπά σου και είπε ότι τα παιδιά αυτά είναι αδέλφια, δεν μπορούν να είναι μαζί. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Όχι, είχε την ίδια αντίδραση και ο μπαμπάς μου. Δηλαδή? Δηλαδή μίλησε και με την, και με την Άννα και με την άλλη κόρη του, ουσιαστικά την αδελφή μου. Ναι. Και από εκεί και πέρα απομακρύνθηκαν τα παιδιά, αλλά δεν πάβει ο αδελφός μου να την αγαπάει ακόμα. Και είναι και πρόσφατο, είναι πριν ένα χρόνο περίπου. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραφαέλα, πολύ δύσκολη ιστορία. Πολύ δύσκολη και ο λοιπόν, και είναι άλλη ιστορία, δεν έχει καμία σχέση με αυτήν. Λοιπόν, να ακούσουμε και την κυρία Δήμητρα, 57 ετών στη γραμμή μας. Γεια σας, κυρία Δήμητρα, πώς είστε? Καλημέρα σας, είμαι καλά. Χρόνια πολλά, γιατί ο Δεκέμβρης έχει μπει και είναι γιορτές πρώτων φύλων. Σωστά, καλά τα λέτε. Είσαι με τις Αγίες Βαρβάρας. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά όλοι. Σας ακούμε. Με κάλυψαν οι προλαλοί σας, τόσο η κυρία Μεϊμαρίδη, η οποία όλο το ψυχολογικό υπόβαθρο της ιστορίας το έδωσε εξαιρετικά, με σαφήνεια, και ήταν πολύ κατανοητό. Όσο πολύ. Και η άλλη κοπελίτσα που ήταν μικρή, η οποία βέβαια είχε μια τραυματική εμπειρία, εκείνο να μας έχει σοκάρει που ήταν αιμομιξία. Επειδή όμως συμβουλεύουμε αυτή τη στιγμή, εγώ θα ήθελα να πω, εμείς συνομήλικοι σχεδόν, είμαι λίγο μεγαλύτερη από την κυρία Άννα, θα ήθελα να της πω πραγματικά, πληρώνει μου φαίνεται η κόρη της το δικό της τραύμα. Δεν έχει έρθει σε επαφή με το ψυχικό της τραύμα που την εγκατέλειψε ο σύζυγος. Και εκείνο που θα έλεγα ότι ήταν το καλύτερο για να κάνει, γιατί για να συμβουλεύσω πήρα, είναι να μιλήσει με τον πρώην σύζυγό της. Σαφέστατα, μην χαλάσει το άλλο το σπίτι έτσι για πλάκα. Να πιάσει την κοπέλα την άλλη. Μάλιστα. Που είναι παντρεμένη, να την πονέσει γιατί, επειδή πόνεσαι η ίδια. Όχι. Μάλιστα. Μην το κάνεις αυτό, κυρία Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να ακούσουμε και τη Μαρία, 30 ετών, και να μας πει κυρία Άννα τη γνώμη της. Ναι, ναι, ναι. Μαρία μου, γεια σου. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλημέρα, Κατερινάκη. Γεια σου. Θα ήθελα να πω στην κυρία Άννα ότι κι εγώ έχω ένα παιδί 10 ετών, κορίτσι κιόλας, και δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, το να δώσω δηλαδή την κόρη Σωστά. μου... σε μία γυναίκα ξένη που δεν μου είναι και κάτι, γιατί δεν έχω ούτε συγγένεια ούτε τίποτα και δεν της χρωστά καμία υποχρέωση.
η κόρη μου με εμπιστεύτηκε και εγώ θα πάω να την δώσω σε μία ασχετή. Έχετε δίκιο. Να μας απαντήσει η κυρία Άννα. Κυρία Άννα, ακούτε τι λέει η Μαρία. Αυτό που σας είπα και εγώ πριν, συγγνώμη. Εγώ δεν καταλάβατε. Ήθελα να προστατεύσω αυτή τη γυναίκα για να μην προχωρήσει η σχέση τους. Άλλο θέμα. Να προστατεύσετε την κόρη σας και να την βοηθήσετε. Την κόρη σας, να προστατεύσετε μια άσχετη. Να χωρίσω πριν. Αντί να προστατεύσετε την κόρη σας, να τη συμβουλεύσετε. Κυρία Άννα, είμαι κι εγώ μάνα. Τα παιδιά δεν μας ανήκουνε. Ο Θεός μας τα έχει στείλει για να τα μεγαλώσουμε και να τα φροντίζουμε. Όχι για να εκδικούμαστε τα παιδιά μας και να μας ανήκουν. Πολύ σωστή. Κυρία Άννα, η κόρη μου πιστεύω ότι είναι τόσο πολύ ερωτευμένη που και να πήγαινα να την έπινα να της μιλήσω και να της πω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, το ίδιο μου κάνει και ο πατέρας σου. Πιστεύω ότι δεν θα μ' ακούσει. Πιστεύετε, και δυστυχώς... γιατί με το κάνετε να δείτε πώς θα αντιδράσει. Πάτε να δώσετε το ίδιο στο παιδί. Χρησιμοποιείτε το παιδί σας, θα του καταστρέψετε τη ζωή, θα το δώσετε, θα την κάνετε ρεζίλη. Προκειμένου να πλησιάσετε τον πρώην σύζυγό σας, κυρία μου. Δεν άκουσες και κάτι άλλο, Κατερίνα Μάρα, τι είπε η κυρία. Θα πάει να την πιάσει να συζητήσει και θα της πει: μου κάνεις τα ίδια που μου έκανε ο πατέρας σου. Ναι, το πρόβλημα είναι μόνιμα το ίδιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, πρώτη φορά βλέπω μάνα να βάζει την κόρη, τον άντρα πάνω από το παιδί. Όχι τον άντρα. Βάζει την απόρριψή τη πάνω από όλα. Αυτό βάζει την κόρη, ρε παιδιά. Έχουμε και την κυρία Σπασία στη γραμμή μας. Γεια σας, κυρία Σπασία, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Πώς είστε, κυρία Σπασία μου? Καλά, ευχαριστώ. Όπως σας βλέπω τώρα στην τηλεόραση, είσαστε ένα ωραιότατο πορτρέτο. Α, είδε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ήθελα να συμβουλεύσω την Άννα. Είμαι 71 χρόνων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κόρη μου στην ηλικία. Θα σου έλεγα, κοριτσάκι μου, δεν θα πιάσεις ούτε τον άντρα σου για να βγάλεις τα δικά σου αποθυμένα, ούτε την κόρη σου η οποία δεν ακούει. Αν θες κάποιον να πιάσεις, να πιάσεις τον εραστή της. Να τον βάλεις κάτω και να του μιλήσεις με αυστηρότητα και να του πεις ότι αν δεν υποχωρήσει από όλο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί μέχρι τώρα, τότε θα πάω στη γυναίκα σου να τα πω. Απείλησέ τον, αν θέλεις να πιάσεις κάποιον, τέλος πάντων. I like. Αλλά δεν μπορείς όμως να έχεις την κόρη σου σαν άσωστο μανίκι σου για να ξανακερδίσεις τον άντρα που σε έχει προδώσει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν να πας σε μια γυναίκα που έχει πλήρη άγνοια το τι κάνει ο άντρας της και να της δημιουργήσεις τέτοιο πρόβλημα. Και καλό κορίτσι από πάνω. Και καλό κορίτσι. Λοιπόν, σαν κόρη μου πραγματικά, γιατί είσαι στην ηλικία της κόρης μου, αυτό θα σε συμβούλευα. Ή θα αποχωρήσεις από όλα και θα το ξεχάσεις το γεγονός και θα αφήσεις την κόρη σου να ακολουθήσει το δρόμο που αυτή έχει χαράξει, ή πιάσε τον εραστή της και απείλησέ τον. Ότι θα το πει στον πρώην άντρα σου, θα το πει στη γυναίκα του. Τέλος πάντων, μην απειλήσει, αλλά ότι αυτή είδε ή πιάσαν οι αντένες της αυτό το γεγονός και να κάνει ό,τι πιστεύει αυτός. Αν έπιανα και τους δύο μαζί και τους έλεγα ότι πρέπει να το σταματήσουν. Όχι. Όχι. Να τον απειλήσετε ότι θα το πείτε στη γυναίκα του και να τον απειλήσετε να μην μπει και τίποτα στην κόρη σας. Γιατί αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει μετά μεταξύ εσάς και της κόρης σας. Άλλο ένα καραϊσκάκι. Α, μπράβο. Λοιπόν, κατάλαβα τι λέτε, αυτό ήθελα μάλιστα να σας πω. Ενδιαφέρουσα η συμβουλή σας, μπορώ να πω. Ναι, δεν μου το είχα σκεφτεί καθόλου έτσι. Άλλη, ναι, αλλά η συμβουλή εγώ της... ήμουνα 50 χρόνια με έναν άντρα, ο οποίος τον πήρε ο Θεός. Έτσι, έχω δύο παιδιά, τρία εγγόνια. Μπράβο. Όταν με συμβουλεύονται οι εγγόνες μου, τους λέω πράγματα τα οποία δεν θα φύγουν και δεν θα πικραίνουν μάλιστα τον απέναντί τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπασία μου. Κυρία Μάρα, μια τελευταία κουβέντα. Εγώ έχω να πω μια κουβέντα, βεβαίως, η οποία δεν ελέγχθη μέχρι τώρα. Η κυρία αυτή που είναι 49 χρονών, να καταλάβει ότι είναι μια νέα γυναίκα. Να φύγει από αυτό τον πόνο των τόσων ετών, από τότε που το παιδί της ήταν 12 και ο άντρας ο γυναικάς πήγαινε με τη μία και την άλλη και αυτή παρακολουθεί. Και να κοιτάξει να φτιάξει τη δική της ζωή. Σωστά. Νέα είσαι, κυρία μου. Πάρε έναν ωραίο άντρα. Κάνε μια καινούργια αρχή. Και τότε να δεις ότι δεν πρόκειται να κάθεσαι να ασχολείσαι με το σύζυγο κυρία και Μάρα, τα βραγιά. Ευχαριστούμε πολύ.